συνεχίζει να απονέμει χάρες ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στα πρόσωπα στα οποία απονεμήθηκε χάρη για τις εγκληματικές τους ενέργειες είναι ο πρώην σύμβουλος του επιτελείου του Τζορτζ Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος Άλεξ Φάντερ Σβάν, ο πρώην ρεπουμπλικανός αντιπρόσωπος Ντάνκαν Χάντερ, καθώς και τέσσερις φορείς της Blackwater, ιδιωτικής εταιρείας παροχής ασφαλείας, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για τη δολοφονία Ιρακινών πολιτών. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συνεχίσει αυτές τις κινήσεις, στις οποίες δεν αποκλείεται να περιληφθούν μέλη της οικογένειάς του, αλλά και στενοί συνεργάτες του. Ο ίδιος πάντως συνεχίζει να μην αναγνωρίζει δημόσια την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου.